Η ενεργειακή απειλή, το λέγαμε και νωρίτερα με τον καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Ρουμελιώτη, είναι ο μεγάλος αστάθμητο παράγοντας για τι εξελίξει στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και την ελληνική οικονομία. Και ε, αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε τώρα, τα νέα ενεργειακά δεδομένα και γεωπολιτικά ενεργειακά δεδομένα με τον καθηγητή ενεργειακού, Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σωστά δεν τα είπα κύριε Φαραντούρη, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μια Καλό μεσημέρι θα και καλώ ήρθατε να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Νιώθω την ανάγκη πολιτικά να σας συγχαρώ για την νίκη του Χάρη Δούκα στο Δήμο της Αθήνα. <Κι> και να σας συγχαρώ προσωπικά, όχι σε πολιτικό επίπεδο, δεν γνωστό ότι είστε του ΣΥΡΙΖΑ, διότι θυμόμασταν χθε ότι όλη την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης τη βγάλαμε και μάθαμε τι γινότανε, από, την, από τις κοινέ παρεμβάσει τη δικές σας και του mm. Ναι. κύριου Χάρη Δούκα. Έτσι είναι, με τον κύριο Δούκα έχουμε μια κοινή ακαδημαϊκή και επιστημονική πορεία το τελευταίο καιρό, με πολλά κοινά σημεία επαφή, με συγκλίνουσες απόψει για τα θέματα τη ενέργεια, τη κλιματική αλλαγή, τη πράσινη μετάβαση. Και φυσικά και σε πολιτικό επίπεδο στηρίχθηκε Ξεκάθαρα από το χώρο μου και από μένα προσωπικά και από όλου μα. Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είστε και στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με βάζετε σε έναν άλλο πειρασμό με αυτέ τι συγκλίνουσε απόψει με τον κύριο Δούκα α, για να δούμε αν μπορούν να πάνε και παραπέρα α, σε επίπεδο κεντρικό. Αλλά να το συζητήσουμε στο τέλο και... αυτό για να δούμε Ναι, προ... α κάνω, κάνω ένα μικρό σχόλιο και α πω ότι επειδή και τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι πολύ επίκαιρα και επειδή η συζήτηση που κάναμε τότε με το φίλο το χάρη και εδώ στο φιλόξενο στοντιό σα. Ε, επαναλαμβάνεται σε κάποιο βαθμό οι τιμές της ενέργειας η βιωσιμότητα του ενεργειακού μας συστήματος, η ενεργειακή απόδοση, η ενεργειακή ασφάλεια. Θα έλεγα ότι σε μείζωνα θέματα εχμής, όμοροι χώροι, χώροι που βρίσκονται σε κοινή τροχιά συναντήληψης, νομίζω μπορούν να συνομιλούν και ο καλύτερος τρόπος για να συνομιλήσουν είναι μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις. Αν υπάρχουν συγκλίνουσες προτάσεις, αυτό δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε χώρος χάνει την αυτοτέλειά του όταν επιστήμονες ε, πανεπιστημιακοί εκφράζουν ένα κοινό λόγο, κοινό τόπο σε αντιλήψεις, σε θέσεις, σε προτάσεις για ζητήματα αιχμής. Έτσι, μην παρεξηγούμαστε ούτε... Ε, το ένα δαιμονοποιείται, ούτε το άλλο πρέπει να παρερμηνεύεται, ούτε η συναντήληψη η επιστημονική πρέπει να παρερμηνεύεται, ούτε όμως και να δαιμονοποιείται. Ε, ναι, τώρα ε, αυτό όπως το, το πλαίσιο που βάζετε, φαντάζομαι ότι δεν συναντάτε με την πρόταση του Χρήστου Σπίρτζη, για παράδειγμα, για εκείνη κάθοδο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογέ. Επειδή ακούγονται διάφορα πράγματα από φίλου, συνοδοιπόρου, συντρόφου και κλπ. συναδέλφου. νομίζω υπάρχει πολύ νερό να κυλήσει στο αυλάκι για τέτοιου είδου πράγματα. Δεν είμαι αρνητικό σε κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω ως μια πολύ ρεαλιστική πρόταση επί της παρούσης. Νομίζω τα δύο κόμματα έχουν ένα πολύ αυτοτελές πρόγραμμα καθόδου και στις επικείμενες ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι σημαντικές, μικρές ή μεγάλες συγκλήσεις σε θέματα εχμής όχι μόνο δεν είναι κακές, απέναντίας είναι απολύτως ε, καλοδεχούμενες. Και τις υπηρετώ και εγώ. Ναι, λέτε ότι δεν είναι επί του παρόντος η συζήτηση για μεγάλες κινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν μεταγενέστερο χρόνο και αν έχουν οριμάσει και κοινωνικά οι συνθήκες υπάρχει δυνατότητα. Αυτό που είπε για παράδειγμα και ο Γιώργος Παπανδρέου ότι όταν ενώνονται οι προοδευτικές δυνάμεις μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Ναι, φυσικά. Είμαι από αυτού που υπηρετούν αυτή τη λογική των συγκλήσεων διαχρονικά στη ζωή μου. Όχι μόνο στην πολιτική, και στι προσωπικέ μου και στι ακαδημαϊκέ μου και στι ευρύτερε επαγγελματικέ μου σχέσει. Είμαι υπέρ των συνενέσεων. Είμαι υπέρ των συγκλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε την αυτοτελεία μα. Ξέρετε, η συνένεση είναι ένα πράγμα που διέπει, για παράδειγμα, επειδή θα μιλήσουμε και για τα ευρωπαϊκά ενδεχομένω, οτιδήποτε έχει να κάνει. Με διαφορετικότητε, με ετερότητε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματο χάρη, υπάρχει ακόμα, συνεχίζει να υπάρχει επειδή υπάρχουν συγκλήσει. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Σύγκληση δεν σημαίνει ομοφωνία. Σύγκληση σημαίνει. Κάνω ένα βήμα εγώ, κάνει ένα βήμα εσύ και κάπου βρίσκουμε ένα κοινό τόπο, μια συναντήληψη. Είμαι υπέρ των συνενέσεων. Επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθεί ο λόγο μου. Είναι πολύ νωρί ακόμα να μιλήσουμε για κοινέ καθόδους, για κοινά ψηφοδέλτια, για τέτοιου είδου πράγματα. Εάν όμω ε, στον πολιτικό χρόνο ο οποίο τρέχει με τους δικούς του ρυθμούς, όπως ξέρετε, και όλα είναι πάρα πολύ ρευστά, ε, υπάρξουν τέτοιου είδους συγκλήσεις σε μείζωνα ζητήματα, ε, σε κοινοβουλευτικέ πρωτοβουλίες, αλλά και έξω, στη ζωή, στο πεζοδρόμιο, στην αυτοδίκηση, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα τις αρνηθούν, ούτε θα τις δαιμονοποιήσουν, ούτε θα τις περιμεινεύσουν, ούτε θα τις ξορκίσουν. Μάλιστα. Α, θα το δούμε λοιπόν αυτό στο επόμενο βήμα που θα γίνει, σε αυτή την κατεύθυνση, αν και εφόσον γίνει, γιατί υπάρχουν και πολύ διαφορετικέ απόψει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο uh, ΠΑΣΟΚ, και υπάρχουν και συγκλίνουσε με αυτέ uh, που μόλι μα περιγράψατε.